σας κάνει η συνεργασία ευθύνης πολύ περήφανο. Με μια συγκέντρωση που χαρακτηρίζεται μεγαλειώδης από το επιτελείο του Δημήτρη Πιτσικάκη και σκόρπισε ενθουσιασμό, κορυφώθηκε η προεκλογική μάχη για τη συνεργασία ευθύνης. Από νωρίς το απόγευμα, η κεντρική πλατεία του Γαζίου κατακλείστηκε από ένθερμους υποστηριχτές του υποψήφιου δημάρχου που υποδέχτηκαν πανηγυρικά το Δημήτρη Πιτσικάκη και όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού που διεκδικεί δυναμικά το Δήμο Μαλεβιζίου. Και εδώ, αν με επιλέξετε εσείς, θα είμαι 24 ώρες το 24ωρο. Να το ξέρετε! Δεν ήρθα εδώ γιατί με ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Πιστέψτε με, ούτε με απασχολεί. Ούτε να με πείτε κύριε Δήμαρχο. Ίσα ίσα που και όλο αυτό που γίνεται, εμένα απόψε μπορεί να νιώθω ένα ενθουσιασμό, αλλά ξέρεις μέσα μου ντρέπομαι, δεν θέλω να υποχρεώνομαι. Όμως, να ξέρετε ότι θα σας κάνω υπερήφανους και εγώ και η ομάδα μου. Για τον υποψήφιο δήμαρχο μίλησε με συγκίνηση η κόρη του Μαρία, φοιτήτρια νομικής, η οποία αναφέρθηκε στον άνθρωπο και πατέρα Δημήτρη Πιτσικάκη. Ο πατέρας μου έχει διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Αποτελεί πρότυπο για μένα, πάντα αποτελούσε. Από τον πατέρα μου έχω αποκομίσει πολλά εφόδια, τις αξίες του, το ήθος του, την ετοιμότητα, την τιμιότητα και την ειλικρίνειά του. Αλλά αυτό που έμαθα από τον πατέρα μου και εύχομαι να μου το έμαθα καλά, είναι το να μπορείς και να θες να λαμβάνεις ευθύνη. Να δέχεις την ευθύνη. Ευθύνη σημαίνει έκθεση, σημαίνει να είσαι υπόλογος των πράξεών σου την ώρα του απολογισμού. Γι' αυτό το λόγο τον εμπιστεύτηκα σε αυτό το παρθενικό του βήμα στον χώρο της πολιτικής, γιατί πραγματικά μπορώ να σε εγγυηθώ προς αυτό. Η ευθυνοφοβία είναι μια λέξη ξένη γι' αυτόν. Η συγκέντρωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε δυναμική και παλμό, σύμφωνα με το επιτελείο του Δημήτρη Πιτσικάκη, ο οποίος μίλησε συγκινημένος για την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της συνεργασίας ευθύνης. Είμαστε όλοι μαζί. Μπορεί να έβαλα το πρώτο λιθαράκι εγώ, αλλά δεν είμαι μόνος. Είμαστε όλοι η συνεργασία ευθύνης με όραμα για το Μαλεβίζι. Το Μαλεβίζι απόψε θέλει να αλλάξει. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για μια θητεία με όραμα και στόχο την πρόοδο του Μαλεβιζίου, την ανάπτυξη πρωτοβουλειών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αξιοποιώντας τις ικανότητες και την εμπειρία των υποψηφίων που απαρτίζουν τη συνεργασία ευθύνης, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό του στην εξέδρα στο αποκορύφωμα της κεντρικής προεκλογικής εκδήλωσης του συνδυασμού. Δεν είναι τυχαίο απόψε που είναι μαζί μας και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μαρκογιαννάκης και είδα κάπου και τον κύριο Δρακουλάκη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που είναι εδώ. Θα κλείσω με ένα στίχο που λέει ο Αρετόκριτος: στον άντρα δεν είναι πρεπό, τα κάνει να διγάται, οι άλλοι να τα διαλαλούν και εκείνος να τα αρνάται.